Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κάτι που διαβάσαμε για πρώτη φορά σε διήγημα επιστημονικής φαντασίας? Έναν ασφαλή τρόπο παραγωγής απεριόριστης ενέργειας και φιλικό προς το περιβάλλον? Ένα τρόπο που θα μας επιτρέπει μάλιστα να στέλνουμε την ενέργεια γρήγορα σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη ανάλογα με τις ανάγκες? Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα. Όλα ξεκίνησαν το 1941, όταν ο Ισαάκ Ασίμοβ έγραψε το διήγημα επιστημονικής φαντασίας Reason. Σε αυτό το διήγημα, φαντάστηκε ένα διαστημικό σταθμό να μαζεύει ενέργεια από τον ήλιο και να την εκπέμπει σε διάφορους πλανήτες με μορφή μικροκυμάτων. Όμως οι ανάγκες της εποχής μας ίσως μετατρέψουν την επιστημονική φαντασία σε πραγματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσαμε τον πολιτισμό μας τόσα χρόνια δεν είναι βιώσιμος. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι συνθήκες σήμερα μας οδηγούν στην αναζήτηση καθαρών πηγών ενέργειας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, για την οποία μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο βίντεο πάνω δεξιά στην οθόνη σας, μας αναγκάζει να αλλάξουμε μεθόδους άμεσα. Γι' αυτό το λόγο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Όμως και εκείνες έχουν σημαντικά μειονεκτήματα. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια εξαιρετική λύση, αλλά έχει δύο μεγάλα μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι δεν φτάνει όλη η ενέργεια του ήλιου στην επιφάνεια της Γης, επειδή το 30% αντανακλάται από την ατμόσφαιρα και επιστρέφει στο διάστημα. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ηλιακοί συλλέκτες δεν παράγουν καθόλου ενέργεια. Άραγε θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τους ηλιακούς συλλέκτες σε κάποιο μέρος ώστε να αποφύγουμε αυτά τα μειονεκτήματα? Η απάντηση είναι ναι. Στο διάστημα. Η ιδέα είναι ότι θα τοποθετήσουμε τους ηλιακούς συλλέκτες στο διάστημα. Στη συνέχεια, η ενέργεια που θα μαζεύουν θα εκπέμπεται σε κατάλληλες κεραίες στη Γη που ονομάζονται ρεκτένας με μορφή μικροκυμάτων. Ένας εναλλακτικός τρόπος που έχει προταθεί εκτός από τα μικροκύματα είναι το υπέρυθρο λέιζερ. Με αυτούς τους τρόπους θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα μειονεκτήματα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Στο διάστημα, χάρη στην έλλειψη ατμόσφαιρας, οι ηλιακοί συλλέκτες θα μπορούν να παράξουν 44% περισσότερη ενέργεια από το μέγιστο που θα μπορούσαν να παράξουν στη Γη. Επίσης, στο διάστημα δεν υπάρχει νύχτα και έτσι θα μπορούν να παράγουν ενέργεια συνεχώς. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι στο διάστημα οι ηλιακοί συλλέκτες θα μπορούν να προσανατολίζονται προς τον ήλιο με την καλύτερη δυνατή γωνία ώστε να πετυχαίνουν τη μέγιστη απόδοση. Τέλος, η ενέργεια από το διάστημα θα μπορεί να ανακατευθυνθεί γρήγορα σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες. Όμως, και η διαστημική ηλιακή ενέργεια έχει αρκετές δυσκολίες. Μπορεί στο διάστημα οι ηλιακοί συλλέκτες να μην χρειάζεται να αντέξουν τον άνεμο και την κακοκαιρία της Γης, αλλά θα χρειαστεί να επιβιώσουν από διαστημικούς κινδύνους όπως οι μικρομετεωρίτες και τα διαστημικά σκουπίδια ή ηλιακές εκλάμψεις. Επίσης, ένα ακόμα μειονέκτημα είναι οι απώλειες κατά τη μετατροπή της ενέργειας. Όμως η μεγαλύτερη δυσκολία και ο λόγος που δεν έχει φτιαχτεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν είναι το κόστος της κατασκευής και της συντήρησης. Η πρώτη δυσκολία είναι η αποστολή των υλικών στο διάστημα, η οποία είναι πολύ ακριβή. Επίσης, ενώ στη Γη η κατασκευή και η συντήρηση των ηλιακών πάρκων είναι σχετικά εύκολη, στο διάστημα αυτό θα πρέπει να γίνει τηλερομποτικά. Συνεπώς, το κόστος της επένδυσης δεν ήταν ανταγωνιστικό. Όμως η τεχνολογία προχωράει. Οι πύραυλοι πολλών χρήσεων έχουν ρίξει πολύ το κόστος της πρόσβασης στο διάστημα. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλες διαστημικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται, κάνουν το σχέδιο ρεαλιστικό. Ο λόγος που έχουν επιλεχθεί τα μικροκύματα για την αποστολή της ενέργειας στη Γη είναι επειδή μπορούν να διαπεράσουν την ατμόσφαιρα πολύ καλύτερα από το ηλιακό φως. Σε αυτή την περίπτωση, οι δορυφόροι θα βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά, δηλαδή δεν θα κινούνται σε σχέση με την επιφάνεια της Γης. Και έτσι η κεραία θα στοχεύει τους δέκτες στη Γη ευκολότερα. Επίσης, οι δορυφόροι δεν θα περνούν για πολύ από τη σκιά της Γης και θα μαζεύουν ενέργεια συνεχώς. Η γεωστατική τροχιά βρίσκεται σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και η ακτίνα των μικροκυμάτων επεκτείνεται μέχρι να φτάσει στη Γη. Με αποτέλεσμα η ρεκτένα στη Γη που θα λάβει τα μικροκύματα να πρέπει να έχει διάμετρο 10 χιλιόμετρων. Από την άλλη πλευρά βέβαια,
ήδη δεσμεύουμε τόσο ή και περισσότερο χώρο για τις μεγαλύτερες φάρμες φωτοβολταϊκών που έχουμε φτιάξει. Τέλος, ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι οι διαστημικές κατασκευές θα είναι τεράστιες. Επομένως, θα χρειάζονται αρκετές εκτοξεύσεις πυράβλων ώστε να συναρμολογηθούν και το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Από την άλλη πλευρά, εάν επιλεχθεί το υπέρυθρο λέιζερ ως τρόπος για την αποστολή ενέργειας, οι δορυφόροι θα είναι μικρότεροι, άρα θα μπορούν να τεθούν σε τροχιά με μία μόνο εκτόξευση. Επίσης, θα βρίσκονται σε μικρότερο υψόμετρο. Τέλος, η ακτίνα λέιζερ θα είναι πολύ λεπτότερη, με αποτέλεσμα να μην χρειαζόμαστε τόσο μεγάλους δέκτες στη Γη. Όμως με αυτόν τον τρόπο, η υπέρυθρη ακτινοβολία θα διαπερνά την ατμόσφαιρα λιγότερο σε σχέση με τα μικροκύματα, ενώ υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα ακόμα. Έχουν γίνει πολλές ακόμα προτάσεις με αρκετές διαφορές μεταξύ τους και με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα η κάθε μία. Δεν γίνεται να μιλήσω για όλες αυτές τις διαφορές σε ένα βίντεο, αλλά θα αναφέρω γενικά ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για το πού θα μπορούσαν να βρίσκονται οι ηλιακοί συλλέκτες και την τεχνολογία τους, για την αρχιτεκτονική και τα υλικά από τα οποία θα είναι κατασκευασμένοι οι δορυφόροι, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να στείλουμε τα υλικά ώστε να τους κατασκευάσουμε και για τον τρόπο μετάδοση της ενέργειας στη Γη. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες χώρες κάνουν σχέδια για την ηλιακή ενέργεια από το διάστημα. Το 2008, η Ιαπωνία έθεσε τη διαστημική ηλιακή ενέργεια ως εθνικό στόχο, με την Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία να πραγματοποιεί πειράματα και δοκιμές. Το 2015, η Κίνα παρουσίασε το δικό της χρονοδιάγραμμα, ενώ το 2019 ξεκίνησε την κατασκευή μιας βάσης δοκιμών. Επίσης, σκοπεύει να εκτοξεύσει διάφορους σταθμούς παραγωγής ηλιακής ενέργειας πολύ σύντομα και να γίνει η πρώτη χώρα με λειτουργικούς σταθμούς που έχουν πρακτική αξία. Έως το 2035, σκοπεύει να ετοιμάσει ένα σταθμό διαστημικής ηλιακής ενέργειας 200 τόνων. Τον Μάιο του 2020, το Εργαστήριο Ναυτικών Ερευνών των ΗΠΑ πραγματοποίησε το πρώτο τεστ παραγωγής ηλιακής ενέργειας σε δορυφόρο. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Caltech σχεδιάζει να εκτοξεύσει στο διάστημα μια δοκιμαστική συστοιχία δορυφόρων παραγωγής ηλιακής ενέργειας έως το 2023. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε το πρόγραμμα Solaris. Το σχέδιο είναι να εκτοξεύσει αρκετούς δορυφόρους παραγωγής ηλιακής ενέργειας 10 φορές βαρύτερους από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ολόκληρο το δίκτυο θα μπορεί να καλύψει από 25 έως 33% των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, άλλες χώρες που έχουν δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας είναι η Ρωσία, η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με λέιζερ και στο φεγγάρι ή στον Άρη ώστε να τροφοδοτεί με ενέργεια τις βάσεις που θα φτιαχτούν εκεί. Ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κατασκευή σεληνιακής βάσης, μπορείτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Ένα πολύ πιθανό αρνητικό σενάριο είναι η πρώτη χρήση της διαστημικής ηλιακής ενέργειας να γίνει από το στρατό. Και στη συνέχεια η τεχνολογία να περάσει στους πολίτες για ειρηνική χρήση όπως έχει συμβεί με πολλές άλλες τεχνολογίες του παρελθόν. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή για ένα στρατό που έχει παραταχθεί αρκετά μακριά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να λάβει καύσιμα. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν διατεθειμένος να αγοράσει την ενέργεια και ας μην ήταν οικονομικά ανταγωνιστική ακόμα. Τέλος, αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι χρήσιμη σε απομακρυσμένες περιοχές και σε περιοχές που μόλις έχουν πληγεί από τυφώνες ή άλλες φυσικές καταστροφές και μην είναι ακόμα οικονομικά ανταγωνιστική. Αυτό που φαντάστηκε ο Ισαάκ Ασίμοφ πλέον δεν είναι επιστημονική φαντασία. Έχουμε ήδη ερευνήσει τις τεχνολογίες και μένει να επιλύσουμε τις τελευταίες προκλήσεις μηχανικής. Αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο που έχω φτιάξει για κάποια εναλλακτική πηγή ενέργειας. Εάν θέλετε να δείτε ακόμα έναν τρόπο που θα μπορούσε να λύσει τα ενεργειακά μας προβλήματα, δείτε το βίντεο για την πυρηνική σύνδεξη που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας? Πιστεύετε ότι αξίζει να επενδύσουμε στην ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα? Γράψτε μου στα σχόλια. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.